Πέρα ψηλά στην ατζέντα όλων των κομμάτων, διαβάζουμε στο ένα άρθρο μετά το άλλο για την προσέλκυση επενδύσεων μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Χαρακτηρίζεται η Θεσσαλονίκη ως τεχνολογικός κόμβος, πόλος έλξης νέων επενδύσεων. Είναι χαρακτηριστικές οι περιοδίες κυβερνητικών στελεχών σε εταιρείες νέων τεχνολογιών και πληροφορικής όλο το προηγούμενο διάστημα, ώστε να υποσχεθούν βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, που τάχα ωφελεί ταυτόχρονα και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, που φέρνει θέσεις εργασίας και αυξήσεις των μισθών. Μάλιστα, και σε αυτό το σημείο βλέπουμε να υπάρχει σύγκληση όλων των υπόλοιπων κομμάτων. Υπάρχει σύγκληση με το ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ25, με το ΣΥΡΙΖΑ, που όπως διαβεβαίωνε ο τελευταίος πριν λίγους μήνες με αφορμή τη δημιουργία data center της Microsoft και της Amazon, στηρίζει τις νέες επενδύσεις, υποσχόμενος φυσικά και φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα. Για να δούμε όμως και πιο συγκεκριμένα, ποια είναι αυτά τα σημεία σύγκλησης και ποιες οι προϋποθέσεις της ανάπτυξης. Το σύγχρονο αστικό κράτος έχει πολλαπλές οικονομικές λειτουργίες. Μέσα σε αυτές ξεχωρίζουν η φορολογία, δηλαδή από ποιον εισπράττει, και οι κρατικές δαπάνες, το για ποιον ξοδεύει. Τέτοιες εμβληματικές επενδύσεις λοιπόν για να τις προσεγγίσουν, από τη μία τους δίνουν φοροαπαλλαγές, όπως αυτή που δώσανε στη Pfizer 7,1 εκατομμύρια ευρώ για την επένδυση στη Θεσσαλονίκη. Η αντίστοιχα και στην Accenture για την επένδυση επίσης εδώ στη Θεσσαλονίκη πήρε σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες καινοτομούν χωρίς ρίσκο με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, των κρατικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού. 7 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνονται στους εργοδότες μας για ψηφιακές επενδύσεις. Δηλαδή, το κράτος δεν εισπράττει από αυτές, αλλά ξοδεύει αυτές. Το Ταμείο Ανάκαμψης με τα προαπαιτούμενα που συμπεριλαμβάνει, με πληστηριασμούς, φόρους κτλ., το στήριξαν όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ και είναι βασικό στοιχείο στα προγράμματά τους, ανεξάρτητα από ψευτοκαυγάδες που μπορεί να στείλουν, που φυσικά δεν αφορούν το αν θα καλυφθούν λαϊκές ανάγκες ή όχι, αλλά το ποια μονοπόλια θα επιδοτηθούν. Pfizer πουλούστηκε στα κέντρα από τα εμβόλια. Οι εργαζόμενοι χρειάστηκε να οργανωθούν και να κινητοποιηθούν ενάντια στις τροποποιητικές συμβάσεις που έφερε η εργοδοσία, που τους έλεγαν να δουλεύουν όποιες ώρες μπορεί την εταιρεία ουσιαστικά. Ή στην Deloitte, μια άλλη εμβληματική επένδυση. Οι εργαζόμενοι χρειάστηκε να κινητοποιηθούν για αυξήσεις που να αντιμετωπίζουν στο στοιχειοδός τα μεγάλα έξοδα διαβίωσης. Αλλά και εκτός Ελλάδας, άμα βγούμε, μόλις προχτές την Τρίτη έκαναν εργαζόμενοι της Google απεργία, στάση εργασίας, απέναντι στις απολύσεις. Τέτοιοι αγώνες και μεγαλύτεροι που μπορεί να ξεσπάσουν, γιατί πήραμε και μια γεύση τώρα από τις κινητοποιήσεις για το έγκλημα των τεμπών, αυτό είναι που χρειάζεται να δυναμώσει το επόμενο διάστημα και μετά τις εκλογές, όποια και αν είναι η κυβέρνηση. Το ζήτημα λοιπόν και μπροστά σε αυτές τις εκλογές δεν είναι επενδύσεις ή όχι επενδύσεις, αλλά ανάπτυξη για ποιον, ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει στον ένα βαθμό στον άλλον. Εμείς αυτό που λέμε είναι να χάσουν οι όμιλοι και να κερδίσουν οι εργαζόμενοι. Και βάζουν και το εξής ερώτημα μπροστά στις εκλογές. Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση, όχι και αν είναι η σύνθεσή τη, που θα συνεχίσει να παίρνει λεφτά από την τσέπη μας για να επιδοτεί τους εργοδότες μας σε βάρος του συνόλου των λαϊκών αναγκών. Ή από την άλλη, χρειαζόμαστε δυνάμωμα των διεκδικήσεων, ισχυρό, πανίσχυρο εργατικό λαϊκό κίνημα που θα μπορεί να συγκρουστεί με την επόμενη κυβέρνηση και την πολιτική που θα υλοποιήσει, που θα μπορεί να αποκρούσει μέτρα, να αποσπάσει κατακτήσεις. Σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν εγγύηση είναι το ΚΚΕ και γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλο το λαό να το ενισχύσει και στην κάλπη.